Η αυριανή μερίδα, κυρίες και κύριοι, για τις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε έχει σίγουρα να κάνει και με τον τομέα της υγείας. Πάμε να καλωσορίσουμε, όπως ήδη προανήγγυλα, τον παιδίατρο, παιδοπνευμονολογική μονάδα Τρίτης Παιδιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Καραταγλή, που είναι μαζί μας, και να του ευχηθούμε βεβαίως καλή χρονιά. Κύριε Καραταγλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Τσόρμα, και καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Έλεγα ότι η κλιματική αλλαγή έχει σχέση με την υγεία μας, διότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλές ιώσεις, κορονοϊό, ένα μείγμα, όπως λένε, ένα κοκτέιλ ιώσεων. Και θέλω λίγο να μας πείτε εσείς τι είναι αυτό που βλέπουμε πιο πολύ, που χτυπάει σε εισαγωγικά τα παιδιά αυτή την περίοδο και πώς μπορεί να προφυλαχθούν οι γονείς και τα παιδιά, βεβαίως. Αυτή την περίοδο, όπως και κάθε περίοδο αντίστοιχη, εκτός από το 19-20 και 20-21, που είχαμε μια μεγάλη μείωση των ιώσεων για τους γνωστούς λόγους της πανδημίας, βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό που λέμε ιούς του κοινού κρυολογήματος. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι διάφοροι που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι, αν δεν κάνουμε πολύπλοκες εξετάσεις, όπως ο ρινό ιός, όπως ο αδενό ιός, άλλοι ιοί, με προεξάρχοντες όμως την γρήπη, τον ιό της γρήπης, της εποχικής γρήπης, τον RSV, ο οποίος πλέον άρχισε να γίνεται γνώριμος και σε εσάς, ενώ εμείς τον γνωρίζαμε, και βέβαια τον COVID. Βλέπουμε λοιπόν πολλές ιώσεις οι οποίες είχαν μια σημαντική αύξηση από τα μέσα του Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται στα πολύ ωραία διαγράμματα που δημοσιεύει κάθε εβδομάδα ο ΕΟΔΗ. Συνέχισε αυτή η αύξηση, είναι αντίστοιχη, θέλω να σας πω, με την περσινή και την 19-20 ενδεχομένως, και αυτό που κάνει στα παιδιά είναι να τα ταλαιπωρεί. Ταλαιπωρεί τα παιδιά τα οποία εκείνες τις μέρες φαίνονται άρρωστα, έχουν βήχα, έχουν πυρετό, έχουν μειωμένη όρεξη, ενδεχομένως δυσκολεύονται να φάνε, και αυτό προφανώς ανησυχεί την οικογένεια, κυρίως για το μικρό παιδί. Λένε ότι δεν σηκώσαμε κεφάλι 1-2 μήνες, ιδίως για τα παιδιά του παιδικού, και ιδίως αν υπάρχει η ευτυχία και ατυχία μαζί, να υπάρχει και ένα βρεφάκι μικρότερο στο σπίτι, και εκεί είναι που η κατάσταση μπορεί να γίνει λίγο δύσκολη και αγχωτική. Κύριε Καραταγλή, έχουμε στη φαρέτρα μας τώρα αυτά τα τεστ που παίρνουμε από τα φαρμακεία και μπορεί να ανιχνεύουν έτσι και τον κορονοϊό και τις διάφορες ιώσεις. Είναι κάτι που ενδείκνυται για τα παιδιά ή καλό θα είναι απευθείας επικοινωνούμε και πηγαίνουμε το παιδί στον παιδίατρο για να είμαστε σίγουροι? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σίγουρα είναι καλό ότι έχουμε στη φαρέτρα μας καινούργια όπλα, που είναι τα τεστ. Υπήρχαν τεστ παλιότερα, τα οποία όμως ήταν και ακριβότερα και πιο δύσκολα στη διενέργεια και δεν ήμασταν κι εμείς πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Είναι καλό λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτά τα τεστ. Και για ποιο λόγο θα ήθελα να εξηγήσω? Πρώτον, γιατί αν το τεστ αυτό μας δείξει ότι, για παράδειγμα, είναι RSV, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί για την επιπλοκή που κάνει ο RSV στα μικρά παιδιά, που είναι η βρονχιολίτιδα. Άρα θα έχουμε το νου μας. Δεύτερον, γιατί αν μας δείξει ότι είναι COVID, θα ξέρουμε ότι ευτυχώς, κυρία Τσόρμπα, ο COVID τους τελευταίους πολλούς μήνες φέρεται πολύ καλύτερα στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες και κυρίως τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Ταυτόχρονα, άρα, λοιπόν, θα ξέρουμε ότι πρέπει να απομονώσουμε το παιδί από την επαφή του με ηλικιωμένους. Ακριβώς. Είμαστε λίγο πιο ήσυχοι για το παιδί. Προσέχουμε τον παππού που μπορεί να το παίρνει συνήθως από τον παιδικό σταθμό, επειδή ο μπαμπάς και η μαμά δουλεύουν. Και αν πρόκειται για γρήπη, τότε θα πρέπει να έχουμε το νου μας για τους εξής λόγους. Φέτος και άλλες χρονιές η γρήπη ταλαιπώρησε παιδιά με πολύ ψηλούς πυρετούς, με πολύ μεγάλη κούραση, και η γρήπη ευθύνεται για μερικές επιπλοκές στα παιδιά που πρέπει να τις ξέρουμε, που είναι η πνευμονία, είναι η οτίτιδα και είναι και η ηγμορίτιδα. Αν λοιπόν πρόκειται για γρήπη, τότε στα πρώτα 2-24 ώρα και σε αυτά τα παιδιά που εμπίπτουν, υπάρχει ειδικό φάρμακο που δεν είναι αντιβιωτικό, είναι αντιϊκό φάρμακο για την γρήπη, και εφόσον το δώσουμε εκεί που χρειάζεται έγκαιρα, μας αλλάζει εντελώς. Τι λέτε τώρα, δεν το γνώριζα αυτό, δεν το είχα διαβάσει κάπου. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Είναι η οσελταμιβίρη, οπότε στο βαρύ περιστατικό ή στο περιστατικό που μπορεί να έχει διαβήτη, παχυσαρκία, άσθμα, αν δώσουμε τα δύο πρώτα 24 ώρα οσελταμιβίρη, αλλάζει εντελώς η πορεία της νόσου. Απειρετεί σχεδόν άμεσα το παιδί και δεν έχει τις επιπλοκές που σας είπα. Και τέλος,
Χρειάζονται αυτά τα τεστ, γιατί αν βρούμε την γρήπη θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι στην επιπλοκή που σας είπα, τότε και σε αυτά τα λίγα παιδιά μπορεί να χρειαστεί και το αντιβιωτικό, αλλά για την επιπλοκή και όχι για την ίδια την ίωση. Τώρα, επειδή ξέρουμε γενικότερα στην ιατρική η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική, εδώ μπαίνει στην έγκαιρη διάγνωση και το τεστ, έχουμε το παιδί μας που βλέπουμε ότι ανεβάζει λίγο πυρετό, ας πω κάτω από 38 δηλαδή, δέκατα, δεν ξέρω πώς τα λέτε οι γιατροί, κάτω από 38, 37 και 6, 37 και 8 κλπ. Και βλέπουμε ότι είναι και λίγο κακόκεφο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε ποιο είναι, επικοινωνούμε με τον παιδίατρο? Όχι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να του δώσουμε μία δόση αντιπυρετικό, να το απομακρύνουμε από τις πιθανόν κουραστικές δραστηριότητες, όπως το μπάσκετ, όπως το ποδόσφαιρο, όπως το ταϊκβοντό ή οτιδήποτε, γιατί τότε δεν θα βοηθηθεί και θα το διασπείρει και παραπέρα, και να δούμε την ανταπόκριση. Και να το κρατήσουμε σπίτι, όχι με ένα 37 και 3 το στέλνουμε στο σχολείο. Ακριβώς. Αν λοιπόν δούμε ότι δίνοντας λίγο αντιπυρετικό, αναπαύοντας το παιδί και καθαρίζοντας καλά τη μύτη του, σε λίγη ώρα συνέρχεται, δηλαδή μας χαμογελάει, θέλει να πιει, θέλει να μιλήσει μαζί μας, τότε θα ενημερώσουμε μεν τον παιδίατρο, αλλά αυτό το περιστατικό δεν είναι επίγον. Απεναντίας, αν δούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα και βλέπουμε ένα παιδί το οποίο θέλει μόνο να ξαπλώνει, δεν είναι κεφάτο, δεν ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις μας, τότε είναι πιο σοβαρό. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον παιδίατρο ή αν δεν έχουμε πρόσβαση στον παιδίατρο, πρέπει να αναζητήσουμε εκτίμηση στα επίγοντα. Και το τεστ που ενδεχομένως θα κάνουμε, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν ένας γονιός πάει με μια μπατονέτα σε ένα παιδί, πολλές φορές μπορεί να χτυπιέται, μπορεί να τραβιέται, άρα το αρνητικό αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι αρνητικό. Και στην επόμενη ερώτηση θα κάνω, σε λίγο δηλαδή, θα το θυμηθούμε αυτό που είπατε τώρα. Θέλω μόνο εδώ να κολλήσω και την εξής ερώτηση. Αντιγρυπτικό εμβόλιο στα παιδιά, πότε ενδείκνυται? Πρώτον, μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε παιδί πάνω από 6 μηνών. Επομένως, υπάρχουν παιδιά τα οποία πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο. Είναι αυτά τα οποία έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα. Όμως μπορούν να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο και όλες οι οικογένειες και όλα τα παιδιά πάνω από 6 μηνών, αν η οικογένεια είναι λίγο παραπέρα υπέρ της πρόληψης. Επομένως, κάθε οικογένεια, αν θέλει να έχει μια παραπάνω ζώνη ασφαλείας, επιτρέψτε μου να πω, το χειμώνα, είναι καλό να κάνει αντιγρυπτικό εμβόλιο. Μάλιστα. Και σίγουρα θα πρέπει να το κάνουν και οι οικογένειες οι οποίες έχουν νεογέννητα που από τη γρήπη μπορεί να περάσουν δύσκολα. Mm-hmm. Και αυτό το κατάλαβαν φέτος οι οικογένειες, γιατί είχαμε παιδιά με 40 πυρετό για αρκετές μέρες με επιπλοκές. Άρα η γρήπη δεν είναι πάντα και για όλους μια απλή γρυπούλα, κυρία Τσόρμπα, και δεν ξέρουμε σε ποιον θα χτυπήσει εύκολα ή δύσκολα. Αντιβίωση πότε παίρνει ένα παιδί, και το λέω αυτό γιατί πολλοί γονείς ακούω ότι πολύ εύκολα λένε θα πάρει μια αντιβίωση, θα περάσει. Μήπως πρέπει να είμαστε λίγο έτσι πιο ψύχρεμοι με την αντιβίωση? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε, παρότι αυτά είναι λίγο λοιμοξιολογικά θέματα. Ένα παιδί που έχει ίωση, είτε πάρει αντιβιωτικό είτε δεν πάρει, αυτό δεν θα βοηθήσει στην ίωσή του. Χρειάζεται τις μέρες της. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια οι αντιβιώσεις δίνονται μόνο μετά από χορήγηση ιατρικής συνταγής, γιατί η χώρα μας θα αντιμετωπίσει στο μέλλον μεγάλο πρόβλημα από την κατάχρηση των αντιβιωτικών. Το αντιβιωτικό θα χρειαστεί στις λίγες περιπτώσεις που στον αδύναμο και ταλαιπωρημένο οργανισμό από μια ίωση έρχεται και κολλάει μετά από 3 με 5 μέρες και ένα μικρόβιο, και εκεί χρειάζεται να πάρουμε το αντιβιωτικό για την επιπλοκή της ίωσης και όχι για την ίδια την ίωση. Μάλιστα. Τώρα, επανέρχομαι σε αυτή την κουβέντα που είπα ότι θα τη θυμηθούμε, δηλαδή για τον τρόπο που διεξάγεται ένα τεστ, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα είναι πραγματικό. Έρχομαι στο στρεπτόκοκο. Ακούσαμε δυστυχώς με άσχημο τρόπο στη δημοσιότητα, ακόμη και το να έχουν καταλήξει ευτυχώς λίγα περιστατικά, λίγα παιδάκια, αλλά και ένα παιδί να χαθεί είναι ένα παιδί. Είναι ένας άνθρωπος. Θέλω να
μας πείτε λίγο για αυτή την έξαρση στρεπτόκοκκου, γιατί υπάρχουν ειδικά τεστ και για στρεπτόκοκκο, όμως επειδή εκεί, επειδή το έκανα στο γιο μου πρόσφατα που είναι μεγάλος, δεν είναι παιδάκι, η μπατονέτα πρέπει να μπει βαθιά μέσα στο στόμα, αν έχω καταλάβει καλά, δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε στα παιδιά αυτό από μόνοι μας. Δεν είναι πολύ εύκολο και υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική που είναι λίγο απαιτητική. Άρα όσον αφορά το στρεπτόκοκκο, ο οποίος είναι μικρόβιο, άρα πάμε στα αντιβιωτικά και όχι ίωση, αν όντως είναι μια στρεπτοκοκκική λίμωξη, εκεί χρειάζεται ένα απλό αντιβιωτικό, η αμοξικυλίνη, και μετά από 24 ώρες το παιδί είναι πολύ καλύτερα. Τι προκλήσεις έχουμε εκεί? Να πάρει ένας γονιός ένα τεστ και να μην το κάνει καλά και να είναι ήσυχος, να πει μπα, δεν είναι στρεπτόκοκκος. Το άλλο είναι να δει ένα παιδί το οποίο έχει θετικότητα στο τεστ, που είναι όμως απλά φορέας, υπάρχει αυτή η κατάσταση, και να χορηγήσει ένα αντιβιωτικό χωρίς να χρειάζεται. Επομένως, η υποψία της στρεπτοκοκκικής λίμωξης πρέπει να μπαίνει από γιατρό, είτε από τον παιδίατρο του παιδιού, είτε στα επίγοντα. Το τεστ πρέπει να λαμβάνεται είτε από τον παιδίατρό του, είτε από ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, για να αποφύγουμε τα σπάνια αλλά περιστατικά που βαραίνουν την καρδιά και την ψυχή μας, το να χάνονται παιδιά. Ευτυχώς στην Ελλάδα χάνουμε πολύ λίγα παιδιά και γι' αυτό συγκλονιζόμαστε έστω και με 1-2 περιστατικά που συμβαίνουν. Οπότε για όλους τους λόγους εκεί πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και το πιο προσεκτικοί τι σημαίνει? Γυρνώ και εγώ τώρα λίγο πιο πίσω. Το παιδί το οποίο έχει στρεπτόκοκκο μπορεί να μοιάζουν λίγο τα συμπτώματα με τις ιώσεις. Αν όμως βλέπουμε ότι περνάνε οι ώρες και το παιδί αυτό βαραίνει, θέλει μόνο να είναι ξαπλωμένο, πονάει, δεν ανταποκρίνεται στα ερωτήματά μας, τότε είτε έτσι είτε αλλιώς, κυρία Τσόρμπα, είναι επίγον και χρειάζεται παιδίατρο. Πάντως, επειδή είναι καλό να επαναλαμβάνουμε πράγματα που είναι, θα έλεγα εγώ για εσάς τους γιατρούς τυφροσούρτης, νομίζω πως η κλινική εικόνα, δηλαδή το να βλέπουμε τη διάθεση του παιδιού, είναι το πρώτο που πρέπει να μας θορυβεί, ανεξάρτητος πυρετού ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς, και αυτό γιατί τα παιδιά και κυρίως τα μικρότερα παιδιά έχουν χαμηλές εφεδρίες, χαμηλές αντοχές, οπότε ένα βαρύ άρρωστο παιδί μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα. Αν έχουμε μια ματιά από πάνω του, τότε είναι δύσκολο να χάσουμε αυτό το βαρύ παιδί. Mm-hmm. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και λίγα από τα καλά που μας άφησε η πανδημία των προηγούμενων χρόνων, την πρόληψη δηλαδή, που εκτός από τα εμβόλια, όπως αναφέρατε, είναι η καλή υγιεινή από τα χέρια, είναι η χρήση μάσκας, η προαιρετική όταν είμαστε σε έναν πολύ συγχρονισμένο χώρο, και είναι και το να κρατήσουμε το άρρωστο παιδί στο σπίτι του, γιατί έτσι και το ίδιο θα γίνει γρηγορότερα καλά και δεν θα το διασπείρει στους γύρω του. Φανταστείτε ένα παιδάκι 3 χρονών να πάει στη δραστηριότητά του ή στο σχολείο του και να μην είναι κάποιος να του δώσει όσα υγρά χρειάζεται, να μην είναι κάποιος να του καθαρίσει τη μύτη του. Είναι ένα παιδί που και το ίδιο εκείνες τις ώρες είναι ταλαιπωρημένο, θα τολμούσα να πω ενδεχομένως και δυστυχισμένο, και σέρνει και μοιράζει και την αρρώστια του από εδώ και από εκεί. Ναι. Κύριε Καρανταγλή, με την ευκαιρία που μιλάμε, να κάνω και την ερώτηση που τελευταία έχω πέσει σε κάποιες συζητήσεις να γίνεται έντονα σε σχέση με τον εμβολιασμό κατά του HPV. Για αρκετό διάστημα είχαμε στο μυαλό μας ότι αφορά μόνο τα κορίτσια. Από ένα σημείο και πέρα καταλάβαμε ότι αφορά και τα αγόρια. Πείτε μας λίγο γιατί πρέπει οι μάνες αγοριών να κατανοήσουν ότι δεν αφορά μόνο τα κορίτσια, αλλά αφορά και τα αγόρια. Οι μάνες και οι πατεράδες. Και οι πατεράδες, σωστό. Να κατανοήσουν για 2-3 απλούς λόγους. Πρώτον, ο HPV που στους περισσότερους ανθρώπους κάνει μονάχα τα κονδυλώματα, που δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι αντιαισθητικά, αλλά κάνει μονάχα τα κονδυλώματα, μοιράζεται όταν δέρματα έρχονται κοντά και σώματα το ένα με το άλλο. Επομένως, για να πάρουν HPV τα κορίτσια, σημαίνει ότι είναι φορείς και νοσούν και τα αγόρια. Το δεύτερο, άρα σαν κοινωνία, πρέπει να μην βλέπουμε μονάχα αυτόν που το υφίσταται, αλλά και αυτόν που το μοιράζει. Το δεύτερο είναι ότι ο HPV, κυρία Τσόρμπα, ευθύνεται για το 5% όλων των καρκίνων. Αν σκεφτείτε ότι ένας ιός οφείλεται για το 5% όλων των καρκίνων, αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί έχουμε το εμβόλιο, που όταν εμβολιαστεί ένα αγόρι ή ένα κορίτσι, δεν
θα έχει τις επιπλοκές του HPV, όπως τα κονδυλώματα και αργότερα ο καρκίνος. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί εκτός από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, όπως λανθασμένα είχε επικρατήσει να ονομάζεται στην Ελλάδα, μπορεί να κάνει σπανιότερα και καρκίνο σε άλλα σημεία του σώματος και σε κορίτσια αλλά και σε αγόρια. Οπότε τα αγόρια εμβολιαζόμενα και δεν τον διασπείρουν, αλλά και είναι προστατευμένα τα ίδια. Και ευτυχώς που το κράτος πλέον χορηγεί, χρηματοδοτεί αυτό το εμβόλιο που δεν είναι φθηνό και στα αγόρια, και έτσι θα ξεκολλήσουμε από δύο πράγματα. Οι παιδίατροι ήδη το έχουμε δει εμπειρικά τους τελευταίους μήνες στο ιατρείο μας. Μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν 50% περίπου των κοριτσιών μονάχα, γιατί τα άλλα 50% σκεφτόταν με τον τρόπο που λέγατε οι γονείς. Γιατί μόνο στα κορίτσια, μήπως αν κάνω το εμβόλιο δίνω ένα λάθος μήνυμα στο κορίτσι μου και όλα αυτά. Τώρα που πήγε και στα αγόρια, βλέπουμε και το συζητάμε στον σύλλογό μας των παιδιάτρων της Βόρειας Ελλάδας, ότι πολύ πιο εύκολα εμβολιάζονται και αγόρια και κορίτσια. Άρα θα ξεκολλήσουμε από εκείνο το θλιβερό 50% μόνο στα κορίτσια, και όταν θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά από μερικούς μήνες, θα δείτε ότι θα είναι πάνω από 70-80% κάλυψη και σε κορίτσια και αγόρια. Ωραίο. Αυτό θα σημαίνει μερικά χρόνια αργότερα, καλά να είστε, πολύ λιγότερους καρκίνους και υπερενέργειες από αυτή την νόσο. Κύριε Καραταγλή, μάλλον πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσει τη σεξουαλική ζωή το αγόρι το κορίτσι, το εμβόλιο αυτό. Ναι, και γι' αυτό το λόγο πολύ σωστά το κράτος και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών από τα 12 έτη που ήταν η έναρξη μέχρι πριν μερικά χρόνια, τώρα το πήγε 9 με 11 ετών, και βέβαια με την δυνατότητα όποιος το καθυστέρησε ή το ξανασκεφτόταν να το κάνει και αργότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται πριν, γιατί δεν ξέρεις, κυρία Τσόρμπα, πότε θα τύχει να έρθει σε επαφή με κάποιον με τον HPV. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι φορείς, επομένως μπορεί η πρώτη ή η δεύτερη ή η τρίτη φορά να είναι η τραγική φορά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρανταγλή. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού βεβαίως σας πω ότι αύριο είναι η μεγάλη ημερίδα της Βεργίνα Τηλεόρασης, και εσείς είστε καλεσμένοι στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Θα είναι η αφρόκρεμα υπουργών, υφυπουργών. Στις 4 το απόγευμα μπορείτε να είστε κοντά μας, η τοπική αυτοδιοίκηση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Ακραία καιρικά φαινόμενα χτυπούν τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, αφήνοντας πίσω θύματα και ανοιχτές πληγές. Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι πιο εμφανείς από ποτέ. Η πολιτεία καλείται να αξιολογήσει τα αντανακλαστικά της και να θωρακιστεί απέναντι στις επερχόμενες απειλές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βεργίνα Τηλεόραση διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η τοπική αυτοδιοίκηση μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, πολιτική προστασία και ενεργειακά ζητήματα» στις 19 Ιανουαρίου και ώρα 4 το απόγευμα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και υφυπουργών, περιφερειαρχών, δημάρχων καθώς και σημαντικών προσωπικότητων από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου.